Την ελεύθερη μετακίνηση στην Υπηρετική Ελλάδα καθώ και στην Κρήτη και στην Εύβοια. Για την προστασία τη δημόσια υγεία έχουν θεσπιστεί ήδη κανόνε που θα διέπουν για το επόμενο διάστημα και τι ακτοπλοϊκέ μετακινήσει μα. Πιο συγκεκριμένα, σειρά μέτρων για τι μετακινήσει με πλοία, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 18 Μαου μέχρι και τη 15 Ιουνίου, συμφωνήθηκαν στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν από την Προεδρία του Υπουργού Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σε συνεννόηση πάντα με την Υγειονομική Επιτροπή. Οι οδηγίε αυτέ προβλέπουν τα εξή. Πρώτον, στα επιβατηγά, στα επιβατηγά ε, και οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιε ενδομεταφορές καθώ και τον υπολοινική σημαία διεθνών πλοών, η οδηγία θα έχουν εφαρμογή από τι 18 Πέμπτου μέχρι τι 15 Έκτου. Από τη Δευτέρα δηλαδή, Έω και τα μέσα Ιουνίου. Μέχρι τότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση που αφορούν στον καθορισμό του μεγίστου αριθμού των μετακινούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλεία του πλοίου ή στο 55% αν διατίθεται καμπίνε. Στη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατάσταση υγεία πριν την επιβίβαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέρημα τη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τη διατήρηση απόσταση 1,5 μέτρου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλου του χώρου κίνηση μέσα στο πλοίο. Τη χρήση κάθε καμπίνα από ένα άτομο, εκτό αν πρόκειται για οικογένεια, συγγενεί δηλαδή πρώτου βαθμού, οπότε μπορούν να είναι έω τέσσερα άτομα ή άτομα με ειδικέ ανάγκε με το συνοδό του. Τη χρήση μάσκα συνιστάται οι υφασμάτινοι, επιβάτε και μέλη του πληρώματο. Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατηλημένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρό και πίσω. Τη θερμομέτρηση και την υποβολή ειδική δήλωση υγεία πριν την αναχώρηση για του επιβάτε πλοίων διεθνών πλώων στι γραμμέ Ελλάδο-Ιταλία. Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με έντυπο φυλάδιο του ΕΟΔΗ καθώ και με ενημερωτικά σποτ και ηχητικά μηνύματα. Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων την εφαρμογή κανόνων ατομική υγιεινής και προστασία και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα σημεία του πλοίου, την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων, τον αερισμό και τον κλεισματισμό των πλοίων, την διαχείριση ύποπτου περιστατικού από μόνο σε ειδικό χώρο αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι, το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείρισή του και χνηλάτηση των επαφών του. Και τέλο, του κανόνε λειτουργία των σημείων εξυπηρέτηση επιβατών, δηλαδή στα μπαρ, στα εστιατόρια και στι τραπεζαρίε. Επίση, σε σχέση με τις αεροπορικέ αεροπορικές πτήσεις νέες νόταμς που περιλαμβάνουν την παράταση της απαγόρευσης πτήσεων για συγκεκριμένους προορισμούς στο εξωτερικό εκδόθησαν σήμερα. Επεκτείνεται η αναστολή πτήσεων εξωτερικού από και προς την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Την ίδια στιγμή παραμένει σε ισχύ και η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία, ανακοινώνουμε τι ακόλουθε αεροπορικέ οδηγίε, συνολικά πέντε νέε νόταμ. Πρώτον, επεκτείνεται μέχρι τι 31 Μαου του 2020, τα μεσάνυχτα, η αναστολή όλων των πτήσεων μεταφορά επιβατών από και προ την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Δεύτερον, παρατήρητο στις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τρίτον, η απαγόρευση όλων των πτήσεων προς την ελληνική επικράτεια όσον αφορά την Τουρκία επεκτείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα. Τέταρτον, επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος οι αφήξεις αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων και η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει στις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα. Και τέλος παραμένει σε ισχύ ως στις 31 Μαΐου του 2020 και τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Επισημένουμε για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες γίνονται κανονικά έως τώρα αλλά σε περιορισμένο αριθμό, ότι αναμένεται σταδιακή επαναφορά συχνοτήτων και συνδέσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου λόγω της άρσης απαγόρευση μετακινήσεως στην επικράτεια όλη τη χώρα. Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσει μεταφορά εμπορευμάτων, κάργο, υγειονομικού ενδιαφέροντο σανιτάρι, η ανθρωπιστικού ενδιαφέροντο humanitarian, οι πτήσει επιστροφή αεροσκάφου μόνο με πλήρωμά του, τα ferry flights, οι κρατικέ πτήσει, οι πτήσει που αναφέρονται ότι βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, πτήσεις, οι στρατιωτικέ πτήσει, οι πτήσει τη Frontex, οι πτήσει ανεφοδιασμού, οι πτήσει υποστήριξη του Εθνικού Συστήματο Υγεία, οι πτήσει επαναπατρισμού των Ελλήνων Πολιτών, και οι πτήσει του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείριση Κρίσεων τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Επίση, για την προσωρινή απαγορεύση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών ισχύουν οι ακόλουθε εξαιρέσει, μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών, πολίτε χωρών συνθήκη η υγειονομικό προσωπικό, πολίτε τρίτων χωρών που έχουν μακρά διάρκεια ε, άδεια βίζα σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα συνθήκη Σέγγεν. κυβερνητικά διπλωματικά, στρατιωτικά, ανθρωπιστικό, προσωπικό, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από το, τα ελληνικά προξενία. Σε σχέση με τις ε, οδικές και αεροπορικές ε, μεταφορές, ε, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση της ε, Αρμόδιας Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Ε, περιμένουμε την Επιτροπή να οριστικοποιήσει μια σειρά από πρωτόκολλα και διαδικασίε και θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα, αύριο, ίσω από, από το αρμόδιο Υπουργείο, να γίνουν και σχετικέ ανακοινώσει. Σε σχέση με τα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να αναφερθώ σε όσα συμβαίνουν στη συνοικία τη Νέα Μήνη στη Λάρισα. Όπω γνωρίζετε, 35 από 637 συνολικά δείγματα βγήκαν θετικά, γεγονό που οδήγησε στο να τεθεί περιοχή σε ενισχυμένη επιτήρηση. Ωστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού και να προστατευτεί η υγεία τη τοπική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, χθε, μετά τα μεσάνυχτα, μετά από σχετική επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία, τον κύριο Αγοραστό, τον καθηγητή επιδημιολογία, τον κύριο Χατζη Χριστοδούλου και τον Δήμαρχο Λαρισιών, τον κύριο Καλογιάννη, αποφασίσαμε την άμεση μεταφορά και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων στο κέντρο που αρρωγή και στη συνέχεια την εκτεταμένη χνηλάτιση των στενών επαφών των κρουσμάτων. Η απόφαση να τεθεί περιοχή σε ενισχυμένη επιτήρηση. Λήφθηκε κατόπιν επικοινωνία και με τον καθηγητή τον κύριο Τσιόδρα και, και στη, προχωρήσαμε και στη λήψη ε, επιπλέον μέτρων που αφορούσε στην απαγόρευση κυκλοφορία από τι 10 το βράδυ μέχρι τι 6 το πρωί για 14 ημέρε, στην απαγόρευση συνάδελφη άνω των 10 τόμων μέτρων που το οποίο η εφαρμογή θα επιτηρεί το, η υποχρεωτική χρήση μάσχα για όλου, και με ιδιαίτερη έμφαση στου πλανόδιου μικροπολιτέ ή εργαζόμενου ελαϊκή που θα μπορούσαν να βγαίνουν από την περιοχή τη Νέα Μήνη για εργασία, εφόσον έχουν δύο διαδοχικά αρνητικά τεστ, τα οποία θα παραλαμβάνονταν κάθε πέντε ημέρε. Επίση, αποφασίστηκε από την περιφέρεια Θεσσαλία να διανεμηθούν μάσκε φασμάτινε 1500 τεμάχια σε όλου και αντισηπτικά σε κάθε οικογένεια. Ταυτόχρονα σήμερα ξεκίνησαν οι κινητέ ομάδε υγεία από το Νεοδί, προγραμματισμένα να πραγματοποιήσουν επιπλέον δειγματοληψίες στους μικροπολιτές και στους υπολείπους που απουσίαζαν από την οικία τους στις χθεσινές και στις προχθεσινές δειγματοληψίες καθώς και τις κλινατήσεις των θετικών κρουσμάτων. Σήμερα υπήρξαν, όπω γνωρίζετε, αντιδράσει στην εφαρμογή των ανωτέρων μέτρων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα μέτρα αποσκοπούν πριν από οτιδήποτε άλλο στην προστασία τη τοπική κοινωνία, των κατοίκων τη περιοχή, των οικογενειών του και των οικείων του. Γιατί σταθερό και αδιαπραγμάτευτο στόχο μα είναι η διασφάλιση τη δημόσια υγεία, δηλαδή η προστασία όλων. Και με αυτό το γνώμονα προχωρήσαμε και στην περίπτωση τη Νέα Μέρνη. Το να μην εξαπλωθεί ο ιό είναι προ όφελο τη τοπική κοινωνία και για να το καταφέρουμε αυτό απαιτείται η συνεργασία τη. Παρακολουθούμε τι εξελίξει και θα πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, τα επόμενα βήματα επιβάλλεται να τα κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Μα το αποδεικνύουν καθημερινά οι εξελίξει. Προχωράμε χωρί να ξεχνάμε τι οδηγίε των ειδικών, χωρί να μελούμε τα μέτρα ατομική προστασία και του κανόνε υγιεινή. Για να κάνουμε τα επόμενα βήματα με ασφάλεια αλλά και με σιγουριά. Παραμένουμε προσεκτικοί, παραμένουμε υπεύθυνοι, παραμένουμε ασφαλεί, βγαίνουμε νικητέ. Το επόμενο διήμερο είναι ένα μεγάλο στοίχημα που ο καθένα από εμά ξέρει τι πρέπει να κάνει και πρέπει να το κάνει σωστά, εφαρμόζοντα τι οδηγίε και τα μέτρα ατομική προστασία.